Περίμεναν πώς και πώς να έρθουν τα μέτρα και καθώς δεν είχαν άλλον τρόπο, επέλεξαν τα κτέλ για την μετακίνησή τους. Φοβισμένοι αλλά αποφασισμένοι, δεκάδες ταξιδιώτες βρέθηκαν από το πρωί της Δευτέρα στον σταθμό υπεραστικών λεωφορείων Αχαΐας. Φύγαμε αρουνάρουν από τις σχολές μας και απλά πάμε για να μαζέψουμε τα πράγματά μας, να τακτοποιηθούμε λίγο και να επιστρέψουμε πάλι όσο πιο γρήγορα γίνεται και πάλι με ασφάλεια. Υπάρχει ζήτηση αρκετή για πρώτη μέρα. Είναι λόγω ότι ξεκινάει η μετακίνηση από νομό σε νομό. Άγιο Βασίλη, στα δικά μας, εδώ. Για μπάνιο? Ναι, ναι. Μάσκα, γάντια, όλα εξοπλισμένοι? Είμαι. Φοβάστε που θα ταξιδέψετε με το λεωφορείο ή όχι? Υποχρεωτική χρήση μάσκας και αποστάσεις μεταξύ των επιβατών, με το ανώτατο όριο να είναι η μισή από όσους χωράει κανονικά ένα λεωφορείο. Αυτή είναι η νέα πραγματικότητα για τις υπεραστικές μετακινήσεις. Μία θέση κενή και μία για τον επιβάτη. Αυτό είναι το νέο μέτρο που εφαρμόζεται από σήμερα σε όλες τις μετακινήσεις των υπεραστικών κτέλ. Φυσικά απαραίτητη είναι η χρήση μάσκας για όλους τους επιβάτες. Χρησιμοποιείται αντισηπτικά, χρήση μάσκας. Οι χώροι απολυμμένονται όλοι και στα λεωφορεία πριν την έναρξη του δρομολογίου γίνεται απολύμανση και κατά το πέρας του δρομολογίου. Όλα τα μέτρα εννοείται και κρατάμε και τις αποστάσεις ασφαλείας. Δεν φοβήθηκες να κάνεις το ταξίδι με το λεωφορείο? Όχι, δεν φοβάμαι καθόλου, κρατάω τα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί. Όχι, μια χαρά, όλα εντάξει. Οι επιβάτες τηρούσαν αποστάσεις 1 με 1,5 μέτρο στους χώρους αναμονής και κατά την επιβίβασή τους στα λεωφορεία. Αυστηρή τήρηση των μέτρων και για τους υπαλλήλους του υπεραστικού κτέλ Αχαΐας. Όσα δρομολόγια χρειαστούν, τόσα δρομολόγια θα βάλουμε για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος. Το 50% όμως των θέσεων μας προβληματίζει λόγω του ότι δεν είναι οικονομικής, από οικονομικής πλευράς δεν ανταποκρίνονται στα έξοδα της λειτουργίας των λεωφορείων. Τα δρομολόγια έχουν αυξηθεί κατά 50% την πρώτη μέρα άρσης της απαγόρευσης μετακίνησης εκτός νομού. Ωστόσο, η πλήρωση των λεωφορείων μόνο με το 50% της χωρητικότητάς τους κάνει πολλά δρομολόγια μη κερδοφόρα για τους ιδιοκτήτες τους. Το μέτρο πάντως θα επανεξεταστεί στο τέλος του μήνα με την εκτίμηση των τότε επιδημιολογικών στοιχείων.